Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε διάφορους τρόπους για να πάρουμε στιγμιότυπο οθόνης ή screenshot στα αγγλικά από υπολογιστή, σταθερό ή φορητό. Όχι δηλαδή από κινητή συσκευή και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε διάφορες περιπτώσεις ανάλογα με το λειτουργικό, λειτουργικό σύστημα του καθενός. Ξεκινάμε με τα Windows 7 που ακόμα έχουν αρκετοί στο σπίτι αυτό λειτουργικό, αν και έχει καταργηθεί. Για να πάρουμε λοιπόν στη μετροπωθόνη σε Windows 7 υπάρχει ενσωματωμένο το εργαλείο από κομμάτων, το οποίο θα το βρείτε στα όλα τα προγράμματα βοηθήματα, είναι κάπου έτσι κρυμμένο, εργαλείο από κομμάτων, εδώ. Ή κάντε αναζήτηση, γράψτε τον όρο εργαλείο και θα το βρείτε και κάντε αν θέλετε με δεξί κλικ καρφίτσομα στο μενού έναρξη ή και στη γραμμή εργασιών. Ξεκινάμε λοιπόν το εργαλείο αυτό και μπορούμε να πάρω μια τετραγωνική περιοχή σέρνοντας, να πάρω ένα στιγμιότυπο οθόνη και αν θέλω το αποθηκεύω κατευθείαν ή μπορώ, έχει κάποια βασικά εργαλεία για να κάνω κάποιο κάποια σημείωση ή annotation, μια πένα, έχει μια κόκκινη πένα, έχει ένα εργαλείο επισήμασης, με τη γόμα μπορώ να σβήσω κάτι και μπορώ λοιπόν είτε να τη γράψω στο πρόχειρο την εικόνα και να την κάνω επικόλληση μετά για παράδειγμα σε ένα έγγραφο κειμένου ή να αποθηκεύσω ως αρχείο PNG ή JPEG λόγω στην περίπτωση την καταγραφή μου όπως το λέει η οποία θα αποθηκευτεί στο φάκελο εικόνες. Για να το ξαναδούμε λοιπόν και άλλες επιλογές. Αν θέλω, η προεπιλεγμένη ήταν από κόμμα τετραγωνικού σχήματος. Υπάρχει από ελεύθερου σχήματος, όπως βλέπετε εδώ. Υπάρχει παραθύρου όπου επιλέγω ένα ενεργό παράθυρο για παράδειγμα αυτό εδώ θα μου επιλέξει όλο το παράθυρο ακριβώς και υπάρχει επίσης και από κόμμα πλήρους οθόνης όλη η επιφάνεια εργασίας, όλη την οθόνη. Αυτά λοιπόν για το εργαλείο από κομμάτων, πολύ έτσι χρήσιμο. Υπάρχει σε Windows 7, 8, Vista, και στα 10 υπάρχει αλλά πρόκειται να αντικατασταθεί για να πάμε λοιπόν στα Windows 10 υπάρχει και εδώ λοιπόν να κάνω μια αναζήτηση εργαλείο από κομμάτων υπάρχει και εδώ το ίδιο αλλά έχει αντικατασταθεί κατά κάποιο τρόπο και μπορεί να μην υπάρχει σε μια έκδοση Windows. 10 από το άλλο εργαλείο το οποίο είχε ένα παρόμοιο όνομα για αυτό μπερδεύο, μπερδευόμαστε μερικοί το απόκομα και σχέδιο έτσι είναι μια διαφορετική εφαρμογή η οποία θα αντικαταστήσει την προηγούμενη αφού τη βρείτε λοιπόν με αναζήτηση κάντε δεξί κλικ και καρφίτσωμα στο μενού έναρξη αλλιώς θα το βρείτε στη λίστα εφαρμογών μετά από την πρώτη λίστα που είναι οι desktop εφαρμογές, τις νέες εφαρμογές, εδώ απόκομα και σχέδιο. Και εδώ λοιπόν έχω πως πριν μπορώ να κάνω ένα με δημιουργία ελεύθερου ορθογόνια περιοχή, να έχω κάποια εργαλεία σχεδίασης, στυλό, μολύβι, Μπορώ να επιλέξω και χρώμα αν θέλω για κάθε εργαλείο, επισήμανση, κίτρινο και εδώ έχει διαφορετικά χρώματα και μέγεθος μπορώ να αλλάξω επισήμασης. Έχει και εδώ μια γόμα. Για να δούμε λοιπόν, κάνοντας κλικ φεύγει όλο το αντικείμενο που σχεδίασα. Μπορώ να κάνω και περικοπή περαιτέρω σε μια εικόνα να κάνω εφαρμογή λοιπόν των αλλαγών. Παρόμοια λοιπόν διαδικασία και μπορώ να αποθηκεύσω με αυτό το κουμπάκι το στιγμιότυπο στο φάκελο εικόνες ή να το κάνω διαμοιρασμό με κάποια εφαρμογή με email ή όποια άλλη εφαρμογή έχω που υποστηρίζει διαμοιρασμό. Και εδώ λοιπόν έχω καινούριο, έχω λοιπόν και εδώ να κάνω απόκομα ελεύθερης σχεδίασης ή έχω παραθύρου, να επιλέξω ένα παράθυρο δημιουργία λοιπόν ή έχω ολόκληρης της οθόνης. Και επίσης αν θέλω για παράδειγμα να να πάρω στην ιδιότητα οθόνης π.χ. αυτό το αναδιόμενο μενού δεξί κλικ ή ένα μενού από μια εφαρμογή, αναδιόμενο, το οποίο δεν μένει σταθερό. Αν πάω να κάνω τώρα αυ αυτό να το κάνω στη στιγμή που και πατήσω θα χαθεί το στιγμιότυπο. Άρα, μπορώ λοιπόν να κάνω αυτό που λέμε με καθυστέρηση, να πω δημιουργία από κόμματος σε... να πω λοιπόν δημιουργία σε τρία δευτερόλεπτα. Για παράδειγμα, είναι αρκετά και να περιμένω τετραγωνική περιοχή και τώρα μπορώ και να πάρω στη μετυποθόνηση που να έχει το αναδιόμενο μενού. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχω καθυστέρηση. Και αν θέλω να ξεκινάω γρήγορα την εφαρμογή, υπάρχει ο συνδυασμός πλήκτρων. Να το δούμε λίγο μια στιγμή. Μπορώ λοιπόν με το συνδυασμό το το, το, το πλήκτρο των Windows που είναι εδώ κάτω αριστερά μαζί με το Shift και το γράμμα S αν θα τα πατήσω Windows Shift και το S να ξεκινήσει λοιπόν το στιγμιότυπο οθόνης τώρα μου το βγάζει εδώ στις ειδοποιήσεις μπορώ να τα ανοίξω από εδώ ή αν θέλω να αντικαταστήσω τη λειτουργία του κουμπιού print screen που κάνει αντιγραφή στο πρόχειρο όλης της εργασίας μπορώ λοιπόν εδώ από τις να πατήσω εδώ σε αυτό το σύνδεσμο που λέει χρησιμοποιήστε το πλήκτρο print screen για να ανοίξετε το εργαλείο δημιουργίας από, από κόμματος οθόνης και να αλλάξω μια αρρύθμιση εδώ κάτω που λέει συντόμευση εκτύπωσης οθόνης να το κάνω ενεργό όπως το είχα εγώ και εγώ πριν δηλαδή με το print screen να ανοίγει το εργαλείο αυτό. Για να το δούμε λοιπόν και με το να πατήσω, να την κλείσω, να πατήσω λοιπόν το print screen και έτσι λοιπόν μπορώ και με, μόνο με το κουμπί print screen να ξεκινήσω την εφαρμογή και επίσης και τις ειδοποιήσεις μπορώ εδώ να κάνω ανάπτυξη υπάρχει και από εδώ η συντόμευση για το εργαλείο αποκομμάτων οθόνης. Στα Windows 10 αυτό ισχύει και πάμε να δούμε και κάποιες άλλες επιλογές. Έχουμε λοιπόν για εργαλείο αποκομμάτων, από κομμάτων, και σχέδιο. Αν είστε λοιπόν στο browser, έχετε Firefox, μπορείτε πολύ γρήγορα και εύκολα να κάνετε στιγμιότυπο θόμη από μια ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, με το εργαλείο που έχει ενσωματωμένο εδώ από το κουμπάκι ενέργειες σελίδας, μπορείτε να πείτε λήψη στιγμιότυπου και να επιλέξετε, αν θέλετε, ένα αντικείμενο που αυτόματα π.χ. μόνο αυτό εδώ, αυτή την εικόνα ή μόνο αυτό το κουμπί που αυτόματα σας ανακαλύπτει η εφαρμογή, να το κάνετε λήψη ή να πείτε μια ελεύθερη περιοχή, να το κάνετε λοιπόν ή αντιγραφή στο πρόχειρο ή λήψη ή μπορείτε ακόμα κάτι πολύ χρήσιμο που δεν είχαν οι προηγούμενες εφαρμογές να αποθηκεύσετε ολόκληρη τη σελίδα, ακόμα και αυτή που, είναι, που δεν φαίνεται από κάτω. Με το κουμπί αυτό αποθηκεύει ολόκληρη την ιστοσελίδα. Σε μορφή εικόνας βέβαια. Ή μπορείτε να πείτε μόνο την ορατή περιοχή, αυτό δηλαδή που φαίνεται. Και γενικά αν θέλουμε να παίρνουμε στιγμιότυπη οθόνης από ιστοσελίδε. υπάρχουν διάφορα πρόσθετα που μπορείτε να καταστήσετε ή σε Chrome ή σε Firefox. Υπάρχουν πάρα πολλά. Αν κάνετε αναζήτηση screenshot στο Firefox Store ή στο Chrome Store. Εδώ θα δείξω για το Chrome το Lightshot. Νομίζω να δείξω και τη σελίδα του μια στιγμή. Μια πολύ έτσι απλή εφαρμογή και για υπολογιστή αλλά και για Mac και για Firefox και για Chrome, το Lightshot. Το έχω ήδη λοιπόν εγκαταστήσει στα πρόσθετα και για να φαίνεται εδώ στη γραμμή θα το κάνω καρφίτσωμα. Και μπορώ λοιπόν με αυτό να πάρω μια περιοχή πολύ εύκολα και έχει κάποια βασικά εργαλεία annotation να κάνω και σχεδίαση γραμμές βελάκια παραλληλόγραμμα υπογράμμιση να βάλω κείμενο να βάλω κάποιο κείμενο να αλλάξω το χρώμα εδώ αν θέλω να πατήσω ok και να μπορώ λοιπόν να αποθηκεύσω έτσι σε αρχείο εικόνα στο σημείο οθόνη με το Lightshot και έχει και άλλες επιλογές να το κάνω, να το πειράσω στα κοινωνικά δίκτυα ή να το μεταφορτώσω. Έχει μια εφαρμογή αυτό που στο σύννεφο μπορώ να φορτώσω μια εικόνα και να πάρω το σύνδεσμο, το URL. Και για πολύ έτσι προχωρημένους χρήστες που έχουν απαιτήσει μπορούν να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές όπως το ShareX που έχουν πάρα πολλές λειτουργίες έχουν και σχεδίαση και διαμοιρασμό, έχουν πολλές λειτουργίες ή το Greenshot μια παρόμοια εφαρμογή. Αυτά λοιπόν για το πώς παίρνω στιγμή του οθόνης σε διάφορες περιπτώσεις.